Το 1 εκατομμύριο ξεπέρασαν οι άνεργοι το Νοέμβριο του 2011, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ποσοστό της ανεργίας πλέον ανέρχεται στο 20,9%, καταγράφοντας αλματώδη αύξηση τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα μέσα του 2008 προσέγγιζε το 7%, ενώ μόλις ένα χρόνο πριν άγγιζε το 14%, 6 μονάδες λιγότερο από ό,τι καταδεικνύουν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία. Δουλειές δεν υπάρχουν. Ψάχνω εδώ και πόσους μήνες. Ζητάνε προϋπηρεσία. Παντού ζητάνε έτη προϋπηρεσία και για τους νέους ανθρώπους δεν δίνουν μια ευκαιρία. Και πράγματι, η αλήθεια των αριθμών για τους νέους είναι απογοητευτική. 1 στους 2 νέους έως 24 ετών δεν έχει δουλειά, ενώ και στην πλέον παραγωγική ηλικία 25-34 ετών η ανεργία φτάνει το 27,8%. 1 στις 4 γυναίκες αδυνατεί να βρει δουλειά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 18,3%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, η ανεργία στον κλάδο της κλωστοϊφαντουργίας αγγίζει το 66% και των ενδυμάτων το 39,6%. Το φάσμα της ανεργίας αντιμετωπίζουν και οι εργατοτεχνίτες στις κατασκευαστικές, καθώς σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, 1 στους 2 πλέον δεν μπορεί να βρει δουλειά. Στη Βόρεια Ελλάδα, ο κλάδος των κατασκευών βρίσκεται σε κάθετη πτώση, με αποτέλεσμα δεκάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να προβαίνουν σε αναγκαστικές απολύσεις, αφού βλέπουν τα έσοδά τους να κατρακυλούν. Είχαμε φτάσει να απασχολούμε στις καλές εποχές 55 εργαζόμενους, 50 με 55 εργαζόμενους. Δυστυχώς σήμερα φτάσαμε στους 35 και το μέλλον δεν διαγράφεται βίωνο. Ίσως οδηγηθούμε και σε άλλες απολύσεις. Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός, αυτοί δηλαδή που δεν εργάζονται, ξεπερνούν όσους έχουν δουλειά κατά περίπου 500.000 άτομα. Επιχείρηση 40 χρόνων δεν λειτουργεί πλέον, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα απεξέλθει τα έξοδά του και αναγκαστικά έχουμε κλείσει την επιχείρηση τώρα. Μερίδα επιχειρηματιών, ωστόσο, εκτιμά ότι η μείωση του μισθολογικού κόστους που επιφέρουν τα νέα μέτρα μπορεί να αποτελέσει κίνητρο νέων προσλήψεων. Οπωσδήποτε, η στήριξη και η μείωση του μισθολογικού κόστους σε συνδυασμό και με τα προγράμματα στήριξης από την πολιτεία, που από ό,τι βλέπουμε σταματάνε, βοηθάνε στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης και οπωσδήποτε και στην δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας. Το συνολικό τοπίο ύφεσης, ωστόσο, ενισχύει τους φόβους των περισσότερων εργασιακών φορέων για περαιτέρω επιδείνωση των στατιστικών στοιχείων. Και πάλι στον Μπάμπη Παπαδημητρίου, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή, Μπάμπη, η ανεργία. Και αναρωτιόμαστε αν αυτό το νέο πακέτο μέτρων έχει προβλέψεις για την αναχέτηση της ανεργίας. Ναι, είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η χώρα. Το δημοσιονομικό και το δημόσιο χρέος που κατέλαβε τόσο μεγάλο μέρος της δημοσιότητας και της αγωνίας μας είναι μικρότερο μπροστά στο πρόβλημα της ανεργίας. Η ανεργία έχει πρακτικώς διπλασιαστεί, γιατί είχαμε 500-550.000 ανέργους, είχαμε έτσι και αλλιώς και τα χρόνια που υποτίθεται ότι όλα πηγαίναν καλά. Τώρα διπλασιάζεται. Για να ξαναμειωθεί, για να πάει σε ένα επίπεδο σαν και εκείνο, θα χρειαστούν να γίνουν τρομακτικές επενδύσεις για τα λεφτά για τις οποίες δεν έχουμε. Και πώς θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις, μόνο και μόνο επειδή θα πέσουν οι κατώτατοι μισθοί και θα εκλογικευτεί όλο το μισθολογικό σύστημα, θα κερδιθούν δουλειές? Όχι, όχι. Οι επενδύσεις χρειάζονται πολλά περισσότερα από το να έχεις εργατικά χέρια σε καλή τιμή. Και μάλιστα οι επενδύσεις για τις οποίες ομιλούμε είναι εκείνες που δεν θα κριθούν από τη φτηνή εργασία. Όμως το κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια των επιχειρηματιών των ίδιων. Πρέπει να πούμε ότι είναι εθνικό καθήκον πλέον για τις επιχειρηματίες, για τις επιχειρήσεις, να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο τις θέσεις απασχόλησης που έχουν. Πήγανε, εκατοντάδες φορές το έχουμε πει εμείς εδώ, ότι έσπευσαν να πάνε στην απόλυση διότι δεν είχαν άλλο τρόπο. Από τη στιγμή που οι νόμοι, οι συμβάσεις, όλο αυτό το περίπλοκο σχήμα που υπάρχει, το νομικό κυρίως, η αυστηρότητα των συνδικάτων, η αυστηρότητα και η παρεμβατικότητα του Υπουργείου Εργασίας εμπόδισαν τις επιχειρήσεις να έρθουν σε συμφωνίες με τους εργαζομένους τους για να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Αυτό οδήγησε σε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της ανεργίας. Άρα, ναι, πράγματι, το πλαίσιο το οποίο συμφωνήθηκε, αν βεβαίως τελικώς ισχύσει και ενσωματώνεται τώρα στο νέο πρόγραμμα προσαρμογής, επιτρέπει
αυτή είναι ακριβώς την ευελιξία. Να κρατηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Και τι χρήση θα γίνει όμως αυτή τη ευελιξία, σε ένα άλλο ερώτημα, Μπάμπη, από τους επιχειρηματίες. Ναι. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που θέλουν να πετύχουν έχουν ανάγκη να έχουν ένα καλά αμοιβόμενο ή ένα ευχαριστημένο, στο πω έτσι, προσωπικό. Άρα η προπαγάνδα η οποία λέει ότι θα σπεύσουν οι επιχειρηματίες να μειώσουν τους μισθούς στο κατώτατο όριο που μπορεί να δημιουργηθεί. Κάποιοι μπορούν να το κάνουν. Ναι, είναι λάθος. Δίνεται η δυνατότητα. Ναι, αλλά θα το κάνουν αυτοί που πρέπει να το κάνουν για να διατηρήσουν όσο μπορούν την επιχείρησή τους. Αυτό τι θα κάνει? Οι επιχειρήσεις που πηγαίνουν καλύτερα θα πληρώνουν καλύτερα και αυτό θα είναι ένα στοιχείο της ανταγωνιστικότητάς τους. Άρα η επόμενη φάση είναι δύσκολη, δεν είναι ομοιογενής. Πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η φασαρία που γίνεται, που τρομάζει απλώς τον κόσμο. Μην τυχόν και σώσουμε κάποιον από την ανεργία. Γιατί αλλιώς το βλέπω αυτό το ποσοστό να πηγαίνει εύκολα στο 25%. Στα γρήγορα έχεις πληροφορίες από το Eurogroup. Για να δεις, έμαθα στο μεταξύ, καθώς περίμενα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, ότι τελικώς η δήλωση η οποία έκανε ο κ. Σαμαράς τώρα, μόλις πριν από λίγο, οδήγησε πρακτικώς, γιατί τη γνώριζαν ήδη προς τα που θα κινηθεί, οι μεγάλες χώρες, στο να αναβάλουν οποιαδήποτε απόφαση. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα βρίσκεται πρακτικώς χωρίς απόφαση. Και επειδή έκανε αυτή τη δήλωση με τα χαρακτηριστικά, ναι, αυτά, γιατί ο κ. Σαμαράς επιβεβαίωσε δυστυχώς ο κ. Σαμαράς αυτό που φοβόντουσαν όλοι, ότι ο κ. Σαμαράς είναι ο βασικός παίκτης σε αυτή την ιστορία. Διότι ο κ. Παπανδρέου, όλοι ξέρουν ότι φεύγει από τη μέση και γενικώς το Πασόκ δεν θα έχει. Και τι επιβεβαίωσε ο κ. Σαμαράς? Ο κ. Σαμαράς λοιπόν επιβεβαίωσε ότι καταρχήν είπε ένα πράγμα το οποίο δεν στέκει και πολύ, διότι γνωρίζαμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο 13ος και ο 14ος έχουν πρακτικώς τελειώσει. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί και πάλι ένα πολύ κακό κλίμα στις σχέσεις που υπάρχουν με τα μεγάλα κράτη, τα οποία με τη σειρά τους βεβαίως λένε, μάλιστα, θέλετε να παίξετε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα περιμένετε στη σειρά. Στη σειρά, όπως αντιλαμβάνεσαι, η Γερμανία ήδη κλείνει για 2 εβδομάδες. Άρα βρισκόμαστε και πάλι σε μια κατάσταση κρίσης με απρόβλεπτες συνέπειες για το πώς αυτή θα εξελιχθεί από αύριο και οπωσδήποτε από τη Δευτέρα μέσα εδώ σε αυτή τη χώρα, η οποία δεν θα μπορέσει να ανακοινώσει μάλλον ούτε το PSI ούτε και τίποτα άλλο. Παίζουμε με τη φωτιά, και η φωτιά συνήθως καίει τα δάση. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη.